Είμαστε εδώ διότι η περιφέρεια είναι η αρχή που είναι με τα θέματα πολιτικής προστασίας. Εμείς σαν Δήμος βέβαια έχουμε πάρει την απόφαση, έχουμε ζητήσει να κηρυχθεί η κοινότητα συγκεκριμένα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μιλάμε για άμεση βοήθεια των πληγέντων, όχι μόνο σε κατοικίες και σε δέντρα, αλλά και στους κτηνοτρόφους, διότι είναι μεγάλη ζημιά και στους κτηνοτρόφους, διότι όλη η περιοχή έχει καεί, είναι τεράστια η ζημιά. Θα μας πείτε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα την έκταση, τις ζημιές και βέβαια πώς περνούν τώρα οι κτηνοτρόφοι, πώς αντιμετωπίζουν τις ανάγκες τους και βέβαια αν έχετε δεχτεί, είχατε βέβαια και ένα κλιμάκιο του ΚΚΕ, αν έχετε δεχτεί και κάποιους άλλους και τι έχει κάνει βέβαια και το κράτος. Η έκταση που έχει καεί είναι περίπου 35.000 στρέμματα. Έχουν πληγεί 15 κατοικίες. Περίπου 200 με 250 μελίσια. Και τα ζώα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση. Κυμαίνεται περίπου στα 300 με 400 ζώα. Οι ελιές δεν ξέρω να σας πω τα δέντρα. Ξέρω να σας πω όμως ότι τον καρπό, το λάδι, η περιοχή αυτή παρήγαγε 250 με 300 τόνους λάδι ετησίως. Και η ζημιά δεν είναι ότι χάνεται φέτος ο καρπός, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, έχει πέσει κάτω, έχουν πέσει κάτω τα δέντρα, έχει καεί ολοσχερός. Μεγάλες καταστροφές και ανυπολόγιστες ζημιές άφησε πίσω της η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην Ανατολική Μάνη. Η πύρινη λέλαπα κατάφερε στο πέρασμά της να τη λήξει στις Φλόγες, έκταση 35.000 στρεμμάτων, 15 κατοικίες, 250 μελίσια και 400 περίπου ζώα, ενώ ολοσχερής είναι η καταστροφή στην ελαιοκαλλιέργεια. Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής από τις τραγικές καταστροφές και ζητούν από την κρατική μηχανή να αποζημιωθούν για όσα υπέστησαν από την πυρκαγιά. Η πολιτεία ακόμα δεν νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο για να ανταποκριθεί τόσο άμεσα. Εμείς σκεπτόμαστε να ξαναενοχλήσουμε τουλάχιστον για τους κτηνοτρόφους, να τους δοθούν άμεσα κάποιες βοήθειες, τις οποίες έχουμε σκεφτεί να τις παρέχουμε και μόνοι μας σαν Δήμος, αν μας το επιτρέψουν, διότι δυστυχώς οι Δήμοι για να παρέσουν οποιαδήποτε βοήθεια θέλουν εγκρίσεις άνωθεν. Θέλω να ρωτήσω αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην άμεση επέμβαση, στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και σε τι οφείλεται το γεγονός ότι εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα η φωτιά και μπήκε και στα χωριά. Κοιτάξτε να είτε, όπως το έχω πει αρκετές φορές στον αέρα, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που κατηγορώ και ειδικότερα τους πυροσβέστες τους έχω στο παρελθόν επενέσει. Εδώ μιλάμε, δεν υπήρξε καθόλου οργάνωση και μιλάμε πάντα από την κεφαλή, έτσι. Όπως είπα λοιπόν, στον κάθε τόπο που υπάρχουν εκεί διοικήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι λάθος το να έρχονται από άλλα μέρη ανώτεροι αξιωματικοί. Μπορεί να είναι ανώτεροι και στους βαθμούς και να είναι και σε ικανότητες ανώτεροι, αλλά στις προκειμένες περιπτώσεις τη χάνουν κατώτεροι, διότι ούτε τον τόπο γνωρίζουν, ούτε και τον κόσμο. Έτσι έγινε και εκεί λοιπόν. Το Σαββάτο το βράδυ είχε περιοριστεί η φωτιά, την Κυριακή το πρωί ήταν σαν ανύπαρκτη, αλλά ήθελε περιφρούρηση. Έτσι την εγκατέλειψαν τη φωτιά και επανήλθε η φωτιά από αναζωπηρώσεις την Κυριακή το μεσημέρι και δεν υπήρξε καμία ορθή αντιμετώπιση από το θέμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας ως οργάνωση. Και θέλω να μου πείτε, ξεκίνησε από μετασχηματιστή της ΔΕΗ και αν μπορούν να αποδοθούν κάποιες ευθύνες, υπήρξε κάποια αμέλεια, τι έγινε? Ναι, όπως έχει υποθεί, ξεκίνησε από ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ που είναι έξω από το χωριό Χιμάρα, που επεκτάθηκε και έγινε όλο αυτό που έγινε. Εμείς σαν Δήμος θα ερευνήσουμε το θέμα και για αποζημιώσεις του Δήμου γύρω από τα δίχτυα ύδρευσης, αλλά και να ενισχύσουμε και τους δημότες για αποζημίωση. Αυτοί οι άνθρωποι που επλήγησαν, που κάθαν τα σπίτια τους, πού μένουν τώρα, τι γίνεται, είναι ολοσχερή η καταστροφή, πού μένουν? Ευτυχώς τα σπίτια που έχουν καεί δεν είναι μόνιμων κατοίκων.
είναι παραθεριστών. Είναι παραθεριστών και δεν έχουμε τουλάχιστον αυτή το άμεσο πρόβλημα.